κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση στο βωμό της παραμονής της στην εξουσία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, θελετά και αθέλετα. Είναι μια κυβέρνηση που έχει ενορχιστρωμένη επίθεση σε συγκεκριμένα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως σε αυτούς που ασκούν το αντιπολιτευτικό έργο, επιδιώκει μια φαυλοκρατία, ένα διχασμό και μια διχόνοια. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία θορυβημένη μπροστά στο ογκώδη συλλαλητήριο τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των Αθηνών, ενορχίστρωσε το σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο, αν θυμάστε καλά, το σκάνδαλο Νοβάρτης το ανακοίνωσε πέρυσι το Γενάρη ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και είπε θα ακολουθήσουν οι καταγγελίες του συγκεκριμένου σκανδάλου, για το οποίο εμπλέκονται υψηλόβαθμα στελέχη της αντιπολίτευσης, τα οποία καταχραστήκαν λεφτά και πήγαν στα κόμματα και της μείζωνος μειοψηφίας. Άρα από πού ξέραν αυτοί που πήγαν τα λεφτά και αν υπήρξαν υπόδικοι ή αν το κατηγορητήριο ήταν έωρο ή όχι. Επίσης το Φεβρουάριο, να θυμάστε, παραιτήθηκε η κυρία Ράιγου τότε και μάλιστα παραιτήθηκε και κατήγγειλε παρεμβάσει στο έργο της. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο ξέσπασε την επομένη του συλλαλητηρίου στην Αθήνα. Στοχοποίησε συγκεκριμένους ανθρώπους,